Κατά τις 2 η ώρα και το μεσημέρι περίπου, καθόμαστε εδώ από κάτω, έχω ένα σπίτι εδώ από κάτω, 30 μέτρα από εδώ, και άκουσαμε ένα θόρυβο, να πούμε, κουφατικό, με γκάζι και σκλήρισμα στα ελαστικά. Βγήκαμε έξω, ακούσαμε το χτύπο που 2-3 τύπους, και βγήκαμε έξω, απ' έξω από το θερμοκήπιο, και είδαμε, να πούμε, είδαμε τη σκόνη, μια σκόνη, και λέμε κάτι συνέβη. Πήγαμε με το γαμπρό μου και κάτω, και δυστυχώς είδαμε δύο άνθρωπους μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν βέβαια ο ένας, ήταν πεταγμένος έξω λίγο από το αυτοκίνητο, ήταν νεκροί και δύο, ακαριά. Και λέω, μετά πήραμε βέβαια την αστυνομία τηλέφωνο και ήρθαν μετά τα παιδιά της ΕΜΑΞΙΑ αυτά, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από εκεί. Αν δεν είμαστε εκεί, περαιτέρω να σου πω ότι εδώ είναι η περιοχή δύσβατη και δεν πρόκειται, δηλαδή θα κάνανε πάνω από 10 μέρες θα τις βρίσκανε. Ήταν συγκλονιστικό. Κρίμα δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι χάθηκαν, δεν ξέρω με ποια αυτά χάθηκαν, αλλά είναι αμαρτία, ας πούμε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τώρα αυτά τα πράγματα που είδαμε, εντάξει. Ήταν συγκλονιστικό το θέαμα. Στο σημείο που βρισκόμαστε, το γεωταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες έφυγε από την πορεία του και πέταξε κυριολεκτικά σε ένα γκρεμό βάθους 300 μέτρων. Βρισκόμαστε λοιπόν στην περιοχή Οχλιά Σκολόγου. Βλέπουμε εδώ ένα πέτρο, μια στροφή που έφυγε ένα γεωταχή αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες. Το αυτοκίνητο αυτό έπεσε σε ένα γκρεμό περίπου 300 μέτρα ύψος. Κατρακύλησε από άγνωστους λόγους, δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς τι έγινε, γιατί δεν υπάρχουν και ίχνη φρεναρίσματος στο δρόμο. Σαν να πέταξε, κύριε υποδιοικητά. Ναι, έφυγε από τον δρόμο και πήρε, από ό,τι φαίνεται στην πλαγιά, πήρε κανένα δύο τούμπες και μετά έπεσε πάνω στο ποτάμι. Εντοπιστήκαμε λοιπόν, ήρθε το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Σβιάνου πρώτα. Κατέβηκαν τα παιδιά, απεγκλώβησαν τον οδηγό και τον συνοδηγό, νεκρούς βέβαια. Ωστόσο, φτάσαμε και εμείς και επειδή ήταν δύσβατο και δυσπρόσιτο το σημείο, με κατάλληλο ορειβατικό εξοπλισμό, στήσαμε μία τυρολέζα, μία τραβέρσα και ανεβάσαμε τα δύο πτώματα πάνω που τα πήρε το ασθενοφόρο. Η δυσκολία ήταν ότι δεν μπορούσαμε να ανασύρουμε το φορείο με πεζή. Έπρεπε λοιπόν να στήσουμε μια ολόκληρη επιχείρηση, να βρεθούμε απέναντι από το ποτάμι, να πάνε δύο συνάδελφοι απέναντι στο ποτάμι, να στήσουν εκεί μία αγκύρωση, να περάσουμε δύο σκοινιά και με κατάλληλες τεχνικές, με πολύ σπαστά κτλ. Να καταφέρουμε να ανασύρουμε τα πτώματα. Ήταν μια χρονοβόρα επιχείρηση, μας κράτησε περίπου 2 ώρες. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις τρώει χρόνο πάντα να στήσουμε μια τέτοια επιχείρηση, γιατί τηρούνται κάποιοι κανόνες ασφαλείας. Ήμασταν εδώ από κάτω στο θερμοκήπιό μας και ακούσαμε ένα κουφαντικό χτύπο. Σαν κάποιος να πατήσει απότομα τον γκάζι πάρα πολύ. Βουμ, πέταξε σαν αεροπλάνο, έκανε δύο γκέλ, μπαμ, μπουμ, και μετά δεν ξανακούστηκε τίποτα άλλο. Βγήκαμε εμείς ένα γωνίο από εκεί από το χωράφι και είδαμε πολύ σκόνη στον αέρα και καταλάβαμε ότι κάτι κακό έχει γίνει. Πήραμε τηλέφωνο, κατεβήκαμε σιγά σιγά από κάτω εκεί προς τον ποταμό. Είδαμε το αυτοκίνητο και κάποιος άνθρωπος συγκεκριμένα ήταν λίγο απ' έξω και μάλλον ήταν ήδη νεκρός. Μετά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι εμείς, γιατί ήθελε σκοινιά, ήθελε εξοπλισμούς που δεν τα είχαμε. Κρίμα στους ανθρώπους, ήταν κακιά στιγμή, δεν ξέρω. Δηλαδή, χωρίς φρένο εδώ στον δρόμο. Σαν να πέταξε ακριβώς. Σαν κάποιος να τους είπε, πηγαίνετε από εκεί να εξαφανιστείτε, να χαθείτε, δεν ξέρω καν τι έγινε. Στο σημείο που είναι εδώ, πιστεύω ότι δεν θα τους βρίσκανε μόνο του χρόνου που θα άνοιγε πάλι το κυνήγι. Γιατί από τη μυρωδιά θα υπέθετε κάποιος ότι κάποιο ζώο πέθανε εκεί μέσα. Οπότε οι συγγενείς τους εδώ θα βλέπανε χωρίς φρένο, χωρίς τίποτα. Πώς να υποθέσω ότι έχουν πέσει τόσο βαθιά και είναι και ψηλά, πρέπει να είναι πάνω από 300 μέτρα. Πραγματικά έτσι, εμένα μου είχε μείνει ακόμα το άκουσμα του αυτοκινήτου και τα δύο μπαμ και μετά δεν ξανά είδαμε τίποτα. Κρίμα. Δηλαδή είναι τόσο άδικο να χάνονται τόσο άνθρωποι, δηλαδή με τέτοιο τρόπο. Εχθές πάλι άλλο ένα περιστατικό, κρίμα. Δεν ξέρω τι φταίει είναι οι δρόμοι, φταίει ο κόσμος, φταίει, δεν ξέρω καν. Τι να πω. Αλλά εγώ πήγα όταν έβγαλα τα πτώματα, αλλά είναι σε κακή κατάσταση. Και αυτή η στροφή τώρα έπανε κανένα προστατευτικό. Τι να κάνεις. Έχω την αίσθηση ότι πέταξε το. Ναι. Στα 150 μέτρα ο βάθος. Φρικτή εικόνα. Ναι. Άστο. Είναι τι να πει κανείς. Λοιπόν, ο Γιώργος ήταν από κάτω στο σπίτι και άκουσε το μπαμ 3 φορές. Ούτε φρένο ακούστηκε ούτε τίποτα. Εάν λοιπόν αυτός δεν άκουε εκεί που έπεσε τα μάξιστρα, οι καλαμιές μέσα, δεν φαινόταν από πουθενά. Λοιπόν, ήταν βέβαια νεκροί και οι δύο. Δεν ήταν. Άκουσα ότι ήταν σε κακό χάλι. Σε κακό, μη χειρότερα. Δηλαδή, άμα λέμε απελπιστική εικόνα.